centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Καλημέρα στους ακροατές. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε αμέσως μετά. Ήταν και ο κύριος Τσακαλάγιας νωρίτερα εδώ στην εκπομπή μας. Υπερασπίστηκε την άποψή του και την πρότασή του για την μετατροπή κάποιων τουλάχιστον εκτροφείων ΜΙΝΚ σε κονιλοκτροφία. Να έχουμε δηλαδή εκεί την εκτροφή τη συγκεκριμένη, που όπως υποστήριξε έχει, είναι μια επικερδής επιχείρηση σύμφωνα με αυτά τα οποία γνωρίζει και που πρόσφατα επισκέφθηκε και ένα από αυτά τα εκτροφεία στην περιοχή της κοντά στην Αυγή. Αυτή είναι η πρόταση του για την ανάπτυξη της Γουνοπίας. Γιατί προεκλογικά μας έλεγαν ότι θα στηρίξουν τον κλάδο της Γουνοπίας, ότι εμείς σαν κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δεν στηρίζουμε όσο πρέπει τον κλάδο, αλλά θέλουμε να τον καταργήσουμε, και το έλεγε αυτό σε εμάς που στηρίξαμε και την νομιμοποίηση του κτηρίου και την βοήθεια προς τους φορείς με βάση τα αιτήματά τους για τις εξαγωγές. Λύσαμε πάρα πολλά θέματα. Τότε λοιπόν η Νέα Δημοκρατία έλεγε ότι όταν έρθει αυτή στην κυβέρνηση θα στηρίξει τον κλάδο της Γουνοπίας. Δεν είπε προεκλογικά η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Τσακαλάγιας ότι η πρότασή τους είναι να μετατραπούν οι εκτροφές γουνοφόρων ζώων σε κονικλοτροφία. Και σαν ταινίατρος να σας πω ότι μιλάμε για τελείως διαφορετικές κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις. Το εξήγησε που λίγο χθες ο κύριος Λάγκας. Εμείς φιλοξενήσαμε χθες τον κύριο Λάγκα, τον πρόεδρο των εκτροφέων, για να δούμε τι άποψη έχουν και οι εκτροφείς. Και απάντησαν οι εκτροφείς στον κύριο Τσακαλάγια. Εγώ πολιτικά θέλω να πω ότι αυτό δείχνει την υποκρισία και την έλλειψη σχεδίου. Η πρόταση λοιπόν της Νέας Δημοκρατίας για την στήριξη του βασικού παραγωγικού πυλώνα ανάπτυξης της περιοχής μας που είναι η Γουνοπία, είναι να καταργηθεί και να γίνουν κονικλοτροφία. Ας κρίνουν οι ακροατές. Είναι μια πρόταση που πιστεύετε ότι στο σύνολο του κλάδου δεν θα τύχει κάποιες υποδοχής. Πιστεύετε? Κοιτάξτε δηλαδή, να δείτε, υπάρχουν πάρα πολλές επιχειρήσεις που μπορεί να κάνει κάποιος όταν βλέπει ότι θέλει να αλλάξει επάγγελμα. Από εκεί και πέρα όμως, δεν μπορεί επίσημα ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης στην Καστοριά να έχει μια τέτοια πρόταση για τον κλάδο. Ο κλάδος χρειάζεται ενίσχυση, χρειάζεται χρηματοδοτικά εργαλεία ρευστότητας, χρειάζεται να βοηθήσουμε ώστε να μην χαθούν θέσεις εργασίας. Τώρα, το να έχει ένας επιχειρηματίας σχέδια να μετατρέψει την επαγγελματική του δραστηριότητα, αυτό είναι ένα άλλο πράγμα. Όταν όμως εκπροσωπείς ένα νομό ο οποίος για δεκαετίες και για αιώνες στηρίχθηκε σε μια συγκεκριμένη παραγωγική δραστηριότητα, ποια είναι η πρόταση? Να βάλουμε κουνέλια? Ο άλλος ο περιφερειάρχης μας πρότεινε να βάλουμε μαρούλια, να βάλουμε και κρεμμύδια, να κάνουμε το γνήσιο παραδοσιακό καστοριανό στιφάδο. Ναι, συγγνώμη που μιλάω έτσι, αλλά εδώ θα πρέπει η κυβέρνηση να μας πει ποιο είναι το σχέδιό της για την στήριξη της Γουνοπίας. Τώρα, αν θέλει κάποιος να πάει να κάνει μία επιχείρηση με κουνέλια ή μία επιχείρηση με βοηδί ή ένα πτηνοτροφείο ή κάτι άλλο στον πρωτογενή τομέα ή στον τομέα του τουρισμού, αυτό είναι θέμα. Βέβαια, υπόσχε από αρκετούς που λένε, πρόσφατα, πολύ πρόσφατα, είπα και το ρωτήσαμε και στον κύριο Τσακαλάγια. Τρία ειδική ανάπτυξη για την ενίσχυση, σας το πούμε έτσι εντός εισαγωγικών, στην Καστοριά. Πολύ κοντά έρχεται και η πρόταση του κυρίου Τσακαλάγια και λένε ότι έρχεται σε μια αντίθεση όλο αυτό. Μα γι' αυτό σας λέω ότι δεν υπάρχει. Το κράτος να στηρίζει τα ΜΙΝΚ. Αυτό ακριβώς, κύριε Νατσούλη, ενισχύει αυτό που σας λέω, ότι δεν υπάρχει σχεδιασμός, προγραμματισμός για το πώς βήμα-βήμα θα βοηθήσουμε σε αυτή την κατάσταση. Από την μια
δίνονται 3 εκατομμύρια 3 ευρώ αναζώ για την ενίσχυση των γουνοποιητικών επιχειρήσεων, που εγώ το θεωρώ μικρότοπο αυτό. Εδώ θα πρέπει να... δίνονται όμως, δεν δόθηκαν. Ναι, ακόμα, ναι, θα δόθηκαν, σωστά, σωστά. Ναι. Αλλά θα πρέπει να υπάρξουν συνολικότερα μέτρα, ένα πιο συνεκτικό σχέδιο που να αυξήσει τη ρευστότητα των επιχειρήσεων αυτών. Και από την άλλη βλέπουμε ότι έκανε μία επίσκεψη ο βουλευτής σε μια μονάδα κονικλοτροφίας, η οποία προφανώς μπορεί να είναι και πετυχημένη, και βρήκε τη λύση για την μεταγουνοποιητική, πως την είπανε, εποχή. Μάλιστα. Κάποιοι τη λένε έτσι, κάποιοι δεν θέλουν να το συζητάνε καν αυτό. Εγώ εκείνο που λέω είναι ότι δυστυχώς έχουμε μια κυβέρνηση η οποία αδιαφορεί για την Καστοριά και αδιαφορεί σε όλους τους τομείς. Και τώρα, ιδιαίτερα για τον κλάδο της γουνοποίησης, η πρόταση που ακούσαμε είναι να κλείσουν οι εκτροφές των γουνοφόρων και να γίνουν εκτροφές κουνελιών. Άρα βλέπετε να μην προχωράει αυτό, βλέπετε σαν πρόταση, δηλαδή να μην... Εσείς το βλέπετε να προχωράει. Δεν ξέρω, άμα προχωρήσει, αν προχωρήσει, εγώ είμαι έτοιμος να βάλω και καρότα πάντως, να το ξέρετε. Για να τρώνε τα κουνέλια, λοιπόν, σωστά. Και στο τέλος πάντων, άντε, ας μην το... Πάμε λίγο στο άλλο θέμα τώρα. Που αφορά, βλέπω εκεί αναπτύσσεται μία ή συνεχίζεται μία κόντρα που έχει ξεκινήσει από τον φορέα διαχείρισης. Μίλησε για ρήπανση ο κύριος Τσικαλάκης και φέρνει αυτό το θέμα στην Βουλή, στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Καλή και ορισμένους πράγματα. Για σας είπε νωρίτερα ότι έχετε αυτοαποκλειστεί, δεν θέλετε να είστε και έχετε αυτοαποκλειστεί από τέτοιου είδους ενέργειες ή πρωτοβουλίες. Θέλετε να μας πείτε... Πώς έχει το θέμα και για εσάς. Ξαφνικά έχουμε ένα θέμα λίμνης. Ακούστε λίγο. Εδώ μιλάμε για μία υποκρισία. Το ποιος είναι αποκλεισμένος από τα πραγματικά προβλήματα το δείχνουν οι πράξεις και όχι τα λόγια και η ρητορική. Εμείς λοιπόν σαν κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ιδρύσαμε φορέα προστατευόμενων περιοχών Δυτικής Μακεδονίας με έδρα την Καστοριά. Επαναλαμβάνω. Φορέα διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών Δυτικής Μακεδονίας με έδρα την Καστοριά. Και η κυβέρνηση αποφάσισε να καταργήσει κάποιες φορές, λέει ο κύριος Τσικαλάκης. Η κυβέρνηση λοιπόν της Νέας Δημοκρατίας καταργεί τον φορέα, τον συγχωνεύει με το φορέα διαχείρισης των Πρεσπών, προσθέτει και άλλες περιοχές και πηγαίνει την έδρα στον Άγιο Γερμανό στις Πρέσπες. Και την πηγαίνει με την ψήφο του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην Καστοριά. Εδώ βάζουν μπροστά το κομματικό του συμφέρον και την κομματική υπακοή πάνω από το συμφέρον της Καστοριάς. Έρχεται λοιπόν τώρα και υποκριτικά φέρνει το θέμα στην Βουλή για να δείξει τι, ότι ενδιαφέρεται. Μπαίνουν πολλά ζητήματα. Πρώτον, φέρνει λέει το θέμα της ρήπανσης στη λίμνη την Καστοριά και το διαφημίζει αυτό και το παίζουν και κεντρικά κανάλια. Το έπαιξε μέχρι και η ΕΡΤ ότι ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Καστοριάς φέρνει το θέμα της ρήπανσης στην Βουλή. Αυτό είναι η διαφήμιση της περιοχής μας. Ακόμη και έτσι αποκλείει αυτούς οι οποίοι πραγματικά είναι οι καθήλυνα αρμόδιοι για τη λίμνη, καθώς προτείνει να έρθουν. Είναι ανοιχτός ο κατάλογος, διευκρινίζει ο κ. Τσικαλάκης. Ο κατάλογος είναι ανοιχτός, αλλά την πρόταση για τη συμμετοχή των φορέων την κάναμε εμείς, δεν την έκανε ο κ. Τσικαλάκης. Mm-hmm. Λοιπόν, εδώ λοιπόν πραγματικά θεωρώ ότι αυτό το πράγμα προσπαθεί να θολώσει τα νερά. Να το διευκρινίσω λίγο από την αρχή όμως. Εσύ κατά τη γνώμη σας, κυρία Τελιγιώρδη, υπάρχει θέμα λίμνης σήμερα στην Καστοριά? Κοιτάξτε, αυτό τα βασικά να ξεκινήσουμε. Για ακούστε λίγο. Από το 2015 και μετά είναι από όλους αποδεκτό ότι η λίμνη δεν έχει τα προβλήματα που είχε στο παρελθόν. Και αυτό γιατί υπήρξε ένα σχέδιο το οποίο βοήθησε στο να αντιμετωπιστεί σε πολύ μεγάλο βαθμό το πρόβλημα αυτό. Τα προβλήματα αυτά λύνονται με τους καθήλυνα αρμόδιους και με τις αρμόδιες υπηρεσίες. Εμείς λοιπόν κάναμε, επαναλαμβάνω, τον φορέα διαχείρισης γιατί πιστεύουμε ότι αυτός ο φορέας θα έδινε την δυνατότητα μέσα και από προγράμματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση να έρθουν πάρα πολλά χρήματα, εκατομμύρια ευρώ στην Καστοριά,
για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που έχει η περιοχή μας, για την προστασία και την ανάδειξη του περιβάλλοντος, για την προβολή των αγροτικών μας προϊόντων, για την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Έρχεται λοιπόν η Νέα Δημοκρατία, καταργεί το φορέα, δεν αντιδρά κανείς, υπακούν όλα τα κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στην απόφαση της κυβέρνησης για την κατάργηση του φορέα, μεταφέρει την έδρα στον Άγιο Γερμανό και λίγες μέρες μετά έρχεται ο κύριος Τσικαλάγιος να μας φέρετε για τη λίμνη. Εσείς το βρίσκετε αυτό ότι είναι πραγματικό το ενδιαφέρον? Γιατί δεν ύψωσε το ανάστημά του και να πείσει να μην καταργηθεί ο φορέας και να παραμείνει με έδρα? Εγώ όμως θα επιμείνω λίγο στο ερώτημα. Πιστεύετε ότι υπάρχει πρόβλημα στη λίμνη, να το πω πιο απλά ακόμα? Γιατί βλέπουμε υπάρχει μια πολύ μεγάλη μόδα φέτος. Ακούστε λίγο. Ακούστε λίγο. Τα προβλήματα που υπήρχαν στο παρελθόν δεν υπάρχουν. Η διαχείριση που γίνεται είναι μια διαχείριση που έχει βοηθήσει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό και ιδιαίτερα μετά από τον βιολογικό καθαρισμό που είχε γίνει πριν από πολλά χρόνια. Βλέπουμε ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό αντιμετωπίστηκαν τα προβλήματα αυτά και υπάρχει η διαχείριση που υπάρχει. Υπάρχει και ένας προγραμματισμός που, αν θυμάμαι καλά, μέχρι το 2027 ολοκληρώνεται και λύνεται οριστικά το θέμα. Από εκεί και πέρα σας λέω και πάλι ότι αυτό το όψιμο ενδιαφέρον για να ρίξουμε στάχτη στα μάτια του κόσμου και να μην μιλάμε πλέον για αυτά που κατήργησε η Νέα Δημοκρατία στην Καστοριά, δείχνουμε ότι τάχα ενδιαφερόμαστε. Γι' αυτό το όψιμο ενδιαφέρον έβγαλε και ανακοίνωση ο κύριος Τσικαλάγιας, προχωρώντας και προσπερνώντας με τίτλο, υπενθυμίζοντας ότι με αυτό το θέμα ασχολείται από την περίοδο, από τη δεκαετία του 90, όπου ήταν και δημοτικός σύμβουλος. Εντάξει, εγώ πάντως σας λέω ότι με τη δική του ψήφο έγινε η κατάργηση του φορέα, όπως επίσης με τη δική του ψήφο έγινε η κατάργηση της σχολής στην Καστοριά, η κατάργηση των διετών τμήματων. Νομίζω ότι δείχνει στην πράξη πώς κινείται ο κύριος Τσικαλάγιας. Και για το συγκεκριμένο θέμα φαίνεται ότι δεν έχει τον ανάλογο σεβασμό προς τους ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται πραγματικά με το θέμα της λίμνης και γενικότερα δεν σέβεται τους θεσμούς ο κύριος Τσικαλάγιας. Εδώ, με συγχωρείτε, αλλά είπε τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας της Γούνας Γκάζο Τενεκέ. Δεν έχει κανένα σεβασμό προς τους θεσμούς της περιοχής. Προθέσω όμως την αδιάσκεψη, έδωσαν τα χέρια, δεν ξέρω αυτό αν σημαίνει κάτι. Επίσης, εντάξει, καλό είναι να δίνουν τα χέρια, αλλά το καλύτερο είναι να μην προκύπτουν αυτά τα θέματα. Θα δούμε και σήμερα ο κύριος Κοσμίδης, και το λέτε, θα δώσει και μια συνέντευξη ο κύριος Κοσμίδης σήμερα για κάποια πράγματα που αφορούν τον κλάδο της Γούνας. Δεν ξέρω αν ο κύριος Κοσμίδης σχολιάσει και τα τελευταία που αφορούν τον κλάδο, όπως τα συζητάμε και εδώ μαζί. 12 η ώρα το μεσημέρι είναι αυτή η συνέντευξη τύπου. Θα το δούμε και εκεί. Κοιτάξτε, εγώ θέλω να είμαι καθαρή. Από την δική μας πλευρά προσπαθούμε με προτάσεις να βοηθήσουμε σε αυτή την κρίση που υπάρχει και λόγω του κορονοϊού. Αλλά δυστυχώς αυτή η ύφεση και αυτή η κρίση προέκυψε και προ-κορονοϊού, όπως φαίνεται και από τα στοιχεία τα οικονομικά του τελευταίου τριμήνου του 2019, που πήγαμε σε 1% ανάπτυξη όταν είχαμε δώσει 2,8 τον Ιούλιο. Προσπαθούμε να είμαστε δημιουργικοί και επικοδομητικοί. Από την άλλη πλευρά, από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, φαίνεται ότι οι άνθρωποι είναι ανέτοιμοι. Δεν έχουν σχεδιασμό, δεν έχουν προγραμματισμό. Τη μια μέρα λένε πώς θα κάνουμε την Καστοριά να σωθεί. Η μοναδική σωτηρία είναι η μεταφορά από το Κιλκής της αερομεταφερόμενης ταξιαρχίας στην Καστοριά. Ακόμη δεν έχουμε δει. Έχουμε την απάντηση του κύριου Παναγιώτακου. Ναι, ναι. Ο κύριος Τσικαλάγιας μας είπε ότι αυτό το αίτημά του έγινε προς τον Πρωθυπουργό. Ακόμη δεν μας είπε τι του απάντησε ο Πρωθυπουργός, αν συμφωνεί ή διαφωνεί. Όταν λοιπόν αυτό το θέμα δεν έχει θετική έκβαση, λέμε πώς θα σώσουμε την Καστοριά. Η τελική σωτηρία είναι να πάμε το θέμα της λίμνης στην Καστοριά στην Βουλή για να το συζητήσουμε. Την άλλη λέει, τώρα έκανα μια επίσκεψη σε ένα κονικλοτροφείο, αυτή είναι η σωτηρία της Γούνας. Να καταργηθεί η Γούνα και να πάμε στα Κουνέλια. Δεν υπάρχει σοβαρός σχεδιασμός. Και όταν φτάνουμε και στα Ζόρια με την υγειονομική κρίση, αντί να λύσουμε τα προβλήματα στο νοσοκομείο, λέμε να πάει η Τελιγιορίδου που είναι κτηνίατρος να θεραπεύσει αυτούς που ασθενούν. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, κύριε Νατσούλη. Άλιστα. Κύριε Τελιγιορίδου, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά που ήσταν αυτό το πρωινό μαζί μας. Και εγώ σας ευχαριστώ.
Καλή σας ημέρα, καλή ημέρα. Θα τα πούμε σύντομα καλά. Και με γενικότερα θέματα. Μείναμε σε αυτά όποτε τα δύο θέλετε, σήμερα που είναι καλά. Πραγματικά της επικαιρότητας. Σας ευχαριστούμε ευχαριστώ. Πολύ. Ναι. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.